Βέρικα την Καβάζη, βρίσκεται στο 28ο Δημοτικό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα κάτω Πολεμίδια. Και μαζί της βεβαίως είναι ο κύριος Σωτήρης Χριστοφή από τους οργανωμένους γονείς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έρικα μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι από τη Λεμεσό, που σήμερα επιστρέφουν οι μαθητές των δημοτικών σχολείων μετά από περίπου 3 εβδομάδες, τα οποία ήταν κλειστά. Βρήκαμε μαθητές, βρήκαμε και γονείς αλλά και παππούδες που προσέρχονται από το πρωί για να φέρουν τα παιδιά πίσω στο σχολείο. Επιτέλους, το μήνυμα που έστειλαν είναι όλα να πάνε καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά και να μην χρειαστεί να κάνουμε πίσω γυρίσματα και να δούμε τα σχολεία μας να ξανακλίνουν. Μαζί μου έχω τον κύριο Σωτήρη Χριστοφή, ο οποίος θα μας δώσει έτσι την εικόνα. Κύριε Σωτήρη, επιτέλους τα παιδιά επέστρεψαν πίσω στο σχολείο. Ακούσαμε και τους γονείς που μας έκαναν δηλώσεις να κυλήσουν όλα ομαλά ώστε να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα και δούμε ξανά το κλείσιμο του σχολείου. Αυτός είναι ο σκοπός, η επιστροφή των παιδιών, να μας αφήσει τη συνέχιση της σχολικής διαδικασίας μέσω της φυσικής παρουσίας των παιδιών στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα, ότι η φυσική παρουσία των παιδιών στο σχολείο είναι αυτό που τους δίνει τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι ο απότερος σκοπός να συνεχίσουν για να λήξει αυτή η δύσκολη χρονιά. Μέσα από αυτά που έχουμε περάσει, ιδιαίτερα στη Λεμεσόν, είναι η δεύτερη φορά σε τοπικό lockdown το οποίο έχουν κλείσει τα σχολεία μας. Και ευελπιστούμε να βρεθούν αυτοί οι τρόποι τα παιδιά να συνεχίσουν και να κλείσουν τη χρονιά. Μάλιστα. Και είδαμε στην είσοδο, υπάρχει άνθρωπος εδώ, κάνει τη θερμομέτρηση. Τώρα, όσον αφορά τα τεστ, κύριε Σωτήρη, πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία για τους μαθητές του δεύτερου κύκλου, που είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη τάξη, που υπήρξαν κάποιες αναφορές ότι θα γίνονται στους μαθητές του δεύτερου κύκλου? Όπως όλοι μας έχουμε ακούσει το διάταγμα του Υπουργείου, θα διαβουλευτούν μαζί με τους υπόλοιπους φορείς για να δούμε κατά πόσον υπάρχει η διευκόλυνση από τους γονείς να ελεγχθούν τα παιδιά μέσω ενός ρινικού τεστ, ένα πολύ πιο απλοποιημένου τεστ. Όμως αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω ότι είμαστε αρνητικοί ή θετικοί ως οργανωμένοι γονείς. Δεν έχουμε διαβουλευτεί, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Αναμένουμε αυτή τη διαβούλευση για να το συζητήσουμε και να δούμε ποια θα είναι και η δική μας απόφαση. Δεν θα έπρεπε να γίνεται κάτι, κύριε Σωτήρη, πριν φτάσουμε την ημέρα του ανοίγματος στο σχολείο, ώστε σε περίπτωση μη κακό που υπάρχουν έτσι κάποια κρούσματα στους μαθητές, θα υπάρξει και πάλι διασπορά ανάμεσα στους μαθητές? Μην ξεχνάτε ότι αυτό το μέτρο, αν θα πάρθει σε παγκύπρια βάση και όχι σε τοπική βάση στη Λεμεσό. Τα υπόλοιπα σχολεία στην Κύπρο ήδη λειτουργούσαν εδώ και τις εβδομάδες που ήταν η Λεμεσός κλειστή. Όμως σίγουρα δεν είμαστε εμείς ειδικοί, αν και εφόσον θα έπρεπε να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, ωραία. Κατερίνα, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Σωτήρη. Είναι αλήθεια ότι κάλυψε και τα ρινικά τεστ ο κύριος Χριστοφή. Εμείς ευελπιστούμε να είναι με χαρά που επιστρέφουν πίσω τα παιδάκια στις σχολικές αίθουσες. Είναι αλήθεια ότι το ίδιο είδαμε και στα γυμνάσια, Ερικά μου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Οι μαθητές τι δηλώσαν? Οι μαθητές, καλή τα παιδιά, στις δηλώσεις τους, τι σου είπαν? Αυτούς που ρωτήσαμε, ναι, είναι χαρούμενα που επιστρέφουν να δουν τους συμμαθητές τους, ναι, και τους δασκάλους τους. Ωστόσο, ήταν κάτι το οποίο τους βόλεψε και λίγο στο σπίτι. Όπως μας είπε και ο κύριος Σωτήρης εδώ, συνήθισαν οι μαθητές. Κύριε Σωτήρη, συνήθισαν και έτσι... Ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Ναι. Συνήθισαν στο σπίτι, μπροστά από ένα υπολογιστή. Μπροστά από ένα υπολογιστή, ανοίγοντας το, και από εκεί και πέρα τα παιδιά αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν ήξερε τι έκαναν τη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Καλή είναι... συνέχεια, Κατερίνα. Ναι. Καλή συνέχεια, Ερικά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως, γιατί, κυρίες και κύριοι, με τα τάμπλετ και όλα αυτά δεν